Κινέζα μόνιμη κάτοικος Λεμεσού, ηλικίας 32 ετών, είναι το θύμα του πρωτοφανούς δυστυχήματος στη θάλασσα του Ακάμα χθες το απόγευμα στις 7:20. Το μήνυμα που λήφθηκε στον αστυνομικό σταθμό Πολύ Χρυσοχούς ήταν πως λίγο μετά τις 7 συνέβη θαλάσσιο ατύχημα στην περιοχή Πλατσί στον Ακάμα. Το τραγικό περιστατικό αντιλήφθηκε στις 7:15 το απόγευμα πολίτης που διερχόταν από απόμερη τοποθεσία μεταξύ Λατσού και Φοντάνα Αμορόζα. Όπως ανέφερε στην αστυνομία, την οποία ειδοποίησε αμέσως από το κινητό του τηλέφωνο, ένα ταχύπλο σκάφος ήταν καρφωμένο σε βράχια στην ακτή, με αρκετά άτομα, όπως είχε πει, να δείχνουν αναίσθητα ή τραυματισμένα. Μέλη της αστυνομίας που έσπευσαν επί τόπου διαπίστωσαν όντως το θαλάσσιο ατύχημα, με μια γυναίκα να δείχνει νεκρή και άλλα 5 άτομα τραυματισμένα. Όλοι οι τραυματίες μετεφέρθησαν στη στεριά με τη βοήθεια ιδιωτών. Η στη στεριά, μετά από εξετάσεις που έγιναν από μέλη του νοσοκομείου Πάφου, διαπιστώθηκε ότι οι 32χρονοι είχαν τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ τα υπόλοιπα άτομα μετεφέρθησαν στο νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς αρχικά και αργότερα στο νοσοκομείο Πάφου. Το αγόρι και η μητέρα τραυματίστηκαν ελαφρότερα και κρατούνται για νοσηλεία εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Πάφου. Ο πατέρας, το κοριτσάκι, όπως και ο 50χρονος ελληνοκύπριος χειριστής του ταχύπλοου, μεταφέρθηκαν χθες βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους. Το ταχύπλο εντοπίστηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων από το σημείο της τραγωδίας, όπως φαίνεται και σε φωτογραφία της ιστοσελίδας Πολίτης, αν και αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το σκάφος κατέληξε στο βυθό του Ακάμα. Το ταχύπλο ρημουλκήθηκε από άκρατο της λιμενικής στο λιμανάκι του Λατσού. Οι έρευνες αστυνομίας και των άλλων αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται προκειμένου να διαφανούν οι ακριβείς ηθίκες του μοιραίου δυστυχήματος στην περιοχή Φοντάνα Αμορόζα του Ακάμα, δεδομένου ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες. Η νεκροψία της άτυχης 32χρονης θα γίνει στο νεκροδομείο του νοσοκομείου Πάφου αύριο στις 9 το πρωί.